Θεωρώ ότι υπάρχει μια σκλήρινση της πολιτικής Ερντογάν. Πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν κυριαρχεί στην Τουρκία γύρω στα 15 χρόνια. Μέχρι πριν ένα χρόνο ή πριν 9 μήνες δεν υπήρχε λύση στα προβλήματα που έχουμε μεταξύ μας, αλλά δεν υπήρχε και επιδείνωση των προβλημάτων. Διότι ήθελε να είναι ο ηγέτης του Ισλάμ και δεν έδινε προτεραιότητα μέσα από μια στρατηγική που είχε σε Ιράκ, Συρία και φυσικά το κουρδικό θέμα που απασχολεί πάντα την Τουρκία και μέσα από την Τουρκία και μέσα στην Τουρκία και έξω από αυτήν. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια αλλαγή προτεραιοτήτων η οποία έτσι μπορούμε να πούμε ότι συμβολαιοποιήθηκε με τη συμφωνία με τους ακροδεξιούς και μαλιστές του Μπαχτσελή, δηλαδή τους γκρίζους λύκους ουσιαστικά. Θα πάνε μαζί στις εκλογές που θα γίνουν μάλλον το 2019, μέχρι το 2019. Επομένως, οι ακροδεξιοί και μαλιστές έχουν πάντα στο στόχαστρο την Ελλάδα. Αυτή είναι η βασική τους κατεύθυνση. Στα νότια και ανατολικά του σύνορα μένεται πόλεμος, ένας πόλεμος από τον οποίο δεν δείχνει να κερδίζει η Τουρκία, οπότε σε μια πάγια τακτική για την Άγκυρα μεταφέρει την φωτιά του πολέμου και των εξελίξεων της προκλητικότητας, θα πω εν γέννη, προς την ευκολότερη ίσως πλευρά που είναι η δυτική του και είναι η δική μας. Μήπως τελικώς όλη αυτή η προκλητικότητα γίνεται απλώς για να διατηρεί ο Τούρκος ηγέτης τις ισορροπίες στο εσωτερικό του? Ναι, σίγουρα όλα αυτά έχουν πάντα μια εσωτερική πολιτική διάσταση και σας είπα ποια είναι αυτή. Αυτός θέλει να ενισχύσει τη δυναμική του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν μέχρι το 2019 και της νέας προεδρικής θητείας που θα έχει ενισχυμένες εξουσίες και πρέπει να επικυρωθούν από τη νέα Βουλή. Γι' αυτό άλλωστε πριν μερικά χρόνια έκανε εντυπωσιακά ανοίγματα στο κόμμα των Κούρδων, που εκπροσωπεί τους Κούρδους. Και όλοι αναρωτιόντουσαν και λέγανε ότι έχει φιλελεύθερες τάσεις, ότι δέχεται ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των Κούρδων της Τουρκίας. Τώρα λοιπόν πάει στη διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Άρα η πολιτική διαχείριση, η εσωτερική πολιτική διαχείριση είναι δεδομένη. Αλλά η Τουρκία έχει ένα σοβαρό ζήτημα οικονομικό, γιατί έχει τεράστια εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το εξωτερικό της εμπόριο είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επενδυτική της στρατηγική είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς, αλλά μπορώ να σας πω ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από το μισό του εξαγωγικού ή 40-50% του εξαγωγικού εμπορίου της Τουρκίας, με την επόμενη δύναμη, είτε είναι η Ρωσία είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι κάτω από 5%. Επομένως, το ευρωπαϊκό χαρτί υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι θα διαγράψουν από το χάρτη σε όφελός μας οι Ευρωπαίοι εταίροι την Τουρκία. Σημαίνει όμως ότι αν έχουμε μια κυβέρνηση με κύρος που μπορεί να της εξηγήσει το πρόβλημα, μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομική της ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλει κάποια όρια στον Ερντογάν. Συνεπώς, κύριε Κίρτσο, αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, όπως σημειώσατε, όπως επισημάνετε, ένα δυνατό χαρτί και μπορεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια αυτό το χαρτί πρέπει να ξέρεις πώς να το παίξεις. Δηλαδή, ως τώρα δεν έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Δηλαδή, διστάζει ακόμα και να θέσει θέμα αναβολής της Ευρωτουρκικής Συνόδου που θα γίνει στη Βάρνα στα τέλη του Μαρτίου.